Δυστυχώς καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες, κάθε μέρα κλείνουν καταστήματα, επιχειρήσεις, κυρίως μικρές οικογενειακές, με αποτέλεσμα να μαζεύονται οι άνεργοι ουρές. Δυστυχώς η κρίση έχει χτυπήσει αποκλειστικά τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοεργοδοτούμενους. Ένεκα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών σε όλον το οικονομικό φάσμα. Ένεκα αυτής της κρίσης παρατηρείται μια αδυναμία των μικρών επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν με τις λιμένες υποχρεώσεις, τις οποίες συνήψαν εν καιρό εφορίας, όταν υπήρχαν δουλειές. Σήμερα, με την πτώση του κύκλου εργασιών τους, οι μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να αποπληρώσουν τα μεγάλα χρέη που έχουν συνάψει, επενδύοντας την ανάπτυξή τους. Δυστυχώς, το κράτος μας έχει αφήσει αβοήθητες όλες αυτές τις επιχειρήσεις και έχουμε γίνει και το κλωτσοσκούφι του τραπεζικού συστήματος μας, το οποίο έχει αφαιθεί ανεξέλεκτο τόσο από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όσο και από το κράτος, κυρίως ο Υπουργός Οικονομικών έπρεπε να επέμβει και να βοηθήσει, αλλά και η πολιτεία, η Βουλή πρέπει να θεσμοθετήσει ικανοποιητική νομοθεσία η οποία να προστατεύσει και να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις. Τι ζητάτε εσείς? Η κυβέρνηση διατείνει ότι βοηθά, δίνει δάνεια με ιδιαίτερα φόρους, τόκους, χαμηλότοκα. Ότι είναι στο πλευρό των μικρομεσαίων. Αντιθέτως, βλέπουμε καθημερινά τα επιτόκια δανεισμού να αυξάνονται κατακόρυφα. Έχουμε σήμερα το πιο ψηλό δανειστικό επιτόκιο στην Ευρωζώνη. Να φανταστείτε ότι ο μέσος όρος του δανειστικού επιτοκίου στην Ευρωζώνη είναι μόλις 2,5 μονάδες, ενώ στην Κύπρο έχει φτάσει τις 6,5 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μας ένα σωρό παράνομες χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες μας σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή, διπλασιασμό των επιτοκίων και ένα σωρό άλλα charges που σε αυτά είναι πολύ εφάνταστοι οι τραπεζίτες μας και κανένας δεν παρεμβαίνει. Εσείς τι ζητάτε από το κράτος ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Βασικά ζητούμε φυσικά την κρατική αρρωγή. Πρέπει να γίνουν συσκέψεις για να μειωθούν τα δανειστικά επιτόκια και να τα κονδύλια που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δοθούν στις μικρές επιχειρήσεις για να στηριχτούν. Ανταυτού, εμείς ζητούμε επιτακτικά να μας πούν πού έχουν πάει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εισρεύσει για στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και καμιά μικρή επιχείρηση δεν έχει δει ούτε ένα σεντ από αυτά τα κονδύλια. Ζητούμε και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να διορίσει ερευνητική επιτροπή και να μας πούν πού έχουν καταλήξει αυτά τα κονδύλια και τα αποτελέσματα να τα δώσουν και στη δημοσιότητα. Κάποτε λέχθηκε για ταμείο εγκυοδοσίας. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Ναι, έχουμε ακούσει ότι θα δημιουργηθεί ταμείο εγκυοδοσίας για να εγγυάται τις μικρές επιχειρήσεις έναντι των τραπεζών. Δυστυχώς παραπέμπονται, αυτά τα θέματα είναι πολύ χρονογόρα. Εμείς θέλουμε άμεσα μέτρα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων, γιατί καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αλυσιδωτής κατάστασης κλεισίματος επιχειρήσεων σχεδόν από όλο το φάσμα της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι ακολουθούμε τα χνάρια της Ελλάδας, είναι μεταλήπης μας που το λέμε αυτό και πραγματικά και πονούμε και για την κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι στον ίδιο παρονομαστή βρισκόμαστε και σύντομα και η κυπριακή οικονομία θα μπει στην επιτήρηση να δεν ληφθούν δραστικά μέτρα. Με τι καταπιάνονται οι επιχειρήσεις που φθήνουν και κλείνουν ουσιαστικά, Βαζούλου, για το, τι ασχολούνται? Κυρίως οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον οικοδομικό τομέα και τις κατασκευές. Έχουν υποστεί το σοβαρότερο πλήγμα και φυσικά όλες αντιλαμβάνεστε ότι η οικοδομική βιομηχανία εργοδοτεί μια μεγάλη αλυσίδα επαγγελμάτων, όπως οικοδόμοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, όλοι έχουν να κάνουν με την οικοδομική βιομηχανία. Προσδοκούμε σε ό,τι καλύτερο. Με τη στήριξή σας. Ευχαριστώ.